Χρήστο, παραμένουμε μάλλον σε σένα, γιατί έχουμε τώρα αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Βρίσκεσαι και στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τον 43χρονο. Εδώ λοιπόν φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτός, ενώ ήταν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και είχε πάρει εξιτήριο πριν από μια μισή ώρα, τελικά έχασε τη ζωή του πάνω σε μια καρέκλα. Πώς ξεκίνησε πρώτα απ' όλα, για να δούμε, Χρήστο, πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στο νοσοκομείο, τι συνέβη, για να τα πάρουμε από την αρχή. Ο 43χρονος λοιπόν, στην 1η Απριλίου έγινε το περιστατικό, ένιωσε πόνο στο πόδι και τηλεφώνησε στο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει εδώ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ήρθε λοιπόν με ασθενοφόρο εδώ στο νοσοκομείο που βρισκόμαστε. Άρα στο ήταν σοβαρό το περιστατικό, διότι για να έρθει να σε πάρει το ασθενοφόρο, σημαίνει ότι έχει κάτι σοβαρό. Και δεν μπορείς να μετακινηθείς. Κάλεσε ασθενοφόρο. Ναι, ναι, κάλεσε ασθενοφόρο και τον μετέφερε εδώ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στα επείγοντα περιστατικά. Μάλιστα. Τον είδε εκεί ένας χειρούργος, όπως ισχυρίζεται η οικογένειά του. Ένας χειρουργός, ο οποίος φαίνεται ότι δεν του έκανε τις εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν για δηλαδή, την περίπτωσή του. Καλά, φεύγεις, έτσι τουλάχιστον καταγγέλει η οικογένειά του. Mm-hmm. Ακριβώς. Έγινε μια επιδερμική εξέταση όπως καταγγέλει η οικογένειά του. Του είπαν λοιπόν είσαι μια χαρά, δεν έχεις τίποτα, μπορείς δηλαδή, να φύγεις. Εκείνος όμως όπως... Το συζήτησε μαζί του, δεν έκανε κάποιες απεικονιστικές, κάποιες άλλες αίμα, ούρα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έγιναν τέτοιες εξετάσεις, σύμφωνα με τον αδερφό του θύματος, ούτε ακτινογραφία, ούτε πίεση, ούτε οξυγόνο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσπαθούσε να πιέσει σύμφωνα με την οικογένεια μάλιστα... τους γιατρούς να τον κρατήσουν, να τον εξετάσουν. Mm-hmm. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος παρέμεινε μόνος του στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να φύγει στο σπίτι του από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έμεινε λοιπόν εκεί σε μία καρέκλα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Για αρκετές ώρες από ό,τι καταλαβαίνουμε και μάλιστα κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα κατέληξε αυτός ο άνθρωπος, διότι όπως αναφέρουν οι συγγενείς του, ο θρόμβος ο οποίος είχε στο πόδι ανέβηκε στους πνεύμονες και ο πνεύμονας ήταν κολλημένος πάνω στο θώρακα. Ουσιαστικά έσκασε, λέει ο αδελφός του. Μάλιστα. Χρήστο, μείνε μαζί μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γαλεντέρης. Είναι και σύμβουλος, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του θύματος και ιατροδικαστής. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Καλημέρα σας, κύριε Γαλεντέρη. Καλημέρα. Τι μπορεί να συνέβη τώρα τον κύριο Γαλεντέρη? Είναι ένα πρώτο απίστευτο περιστατικό. Από τι έφυγε αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα, ξέρουμε? Υπάρχει μια εικόνα για το τι θα ψάξουμε στα εργαστήρια. Όντως η φλεβοθρόμβωση και η πνευμονική εμβολή είναι μία από αυτές τις αιτίες που διερευνάται και είναι και η πιθανότερη. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε την επαλήθευση από το ιστοπαθολογικό εργαστήριο για να είμαστε και εμείς σίγουροι για την αιτία θανάτου. Εσείς έχετε μία εκτίμηση του τι μπορεί να συνέβη και δεν το είδαν οι γιατροί, ώστε αυτός ο άνθρωπος να υποβληθεί σε μία σειρά από εξετάσεις και να καταλάβουμε τι συμβαίνει? Από το ιστορικό είναι όπως ακριβώς το είπατε, δηλαδή έφτασε στο βράδυ της 1ης Απριλίου στο επίγοντα του νοσοκομείου. Εκεί ανέφερε πόνο στο ένα πόδι του και ουσιαστικά έφυγε αδιάγνωστο. Έγινε μια περιποίηση στα κάτω άκρα του, γιατί είχε εκτεταμένες εξελικώσεις, είχε κάποιες πληγές δερματικές. Έγινε μια περιποίηση στα κάτω άκρα, οπότε και του επιτράπηκε να επιστρέψει στο σπίτι. Ο ίδιος όμως συνέχισε, όπως αναφέρεται, να πονάει, να έχει δηλαδή συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά. Δηλαδή εξετάσεις άλλες δεν έγιναν στον άνθρωπο? Κάποιες ακτινογραφίες ή κάτι άλλο δεν έγιναν? Ή όχι? Εγώ από την νεκροτομή δεν έχω κάποιο σημείο το οποίο να φαίνεται να γίνει ακόμα και βελονονιγμός. Δηλαδή να υπάρχει λήψη αίματος για εξετάσεις αίματος. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε και από τα χαρτιά αυτό πάντως των δεν συνηθίζεται. Από τις επισκέψεις που έχουμε κάνει και εμείς σε νοσοκομεία γνωρίζουμε ότι ό,τι και να έχει ο ασθενής, αν λέει ότι πονάει, τουλάχιστον υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις που είναι οι αιματολογικές, για παράδειγμα. Λέω, δεν είμαι γιατρός, κύριε Γαλεντέρη, αλλά λέω το αυτό λιγότερο, που ξέρουμε όλοι. Ξέρετε τι κάνει ακόμα εντύπωση, ότι ενώ αναφέρεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί τεστ COVID όσο ήταν εν ζωή, το τεστ το κάνανε αφού κατέληξε. Mm-hmm. Αφού δηλαδή διαπίστωσαν ότι είναι νεκρός, κάναν τεστ COVID. Και εδώ θέλω να σταθώ αρκετά, γιατί θέλω να καταλάβω ποιο ήταν το κίνητρο να κάνουμε σε έναν νεκρό άνθρωπο τεστ COVID. Mm-hmm. Σωστό είναι αυτό που ρωτάτε. Αυτό και να ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε Γαλεντέρη. Ο άνθρωπος αυτός, είπατε μια πιθανότητα, μια εκδοχή μάλλον από ότι μπορεί να έφυγε. Αυτό μπορούσε να προληφθεί? Και να προληφθεί και να θεραπευτεί.
και να θεραπευτεί. Να πριν συμβεί, όχι. Να αναγνωριστεί, ναι, και να αντιμετωπιστεί θα μπορούσε. Άρα επίσης, δεν θα έφευγε ο άνθρωπος αυτός δηλαδή, αν στο νοσοκομείο έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Αυτό μας λέτε. Όσα λέει το πρωτόκολλο δηλαδή. Στο νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να κάνει κάτι, οτιδήποτε, για να αναγνωρίσει, να θέσει διάγνωση και να αντιμετωπίσει τον ασθενή του, είτε πρόκειται να φύγει, είτε όχι αρχικά. Όντως, αν ξεκινούσε θεραπευτική αντιμετώπιση, οι πιθανότητες να φύγει θα μειωνόντουσαν στο μίνιμουμ. Όπως, να σας πω ένα ποσοστό, αν η πνευμονική εμβολή είναι θανατηφόρος στο 40% χωρίς θεραπεία, με θεραπεία πέφτει το ποσοστό αυτό στο 5%, στο 7%. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η οικογένεια λέει ότι ο άνθρωπος αυτός έλεγε στους γιατρούς, κύριε Γαλεντέρη, ότι πονάει και οι ίδιοι του έλεγαν δεν έχεις τίποτα, παίρνεις εξτήριο. Ξαναλέω αυτά που λέει η οικογένεια. Εκεί, στα επίγοντα που περίμενε αυτός ο άνθρωπος και επέμενε, αν κάποιος του είχε μετρήσει το οξυγόνο ή του είχε κάνει μια πολύ απλή εξέταση, δεν θα καταλάβαινε ότι είναι σοβαρή η κατάστασή του. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και κινδυνεύει. Και ο κόρεσμος θα τον βρίσκαμε μειωμένο, έτσι, και θα βλέπαμε κάποια διαταραχή του ρυθμού της καρδιάς. Γενικά θα βλέπαμε διαταραχές στα ζωτικά ζημία του ασθενή. Αυτός ο ασθενής, όπως καταλαβαίνετε, είχε μια υποκείμενη κατάσταση, η οξία, για να προκληθεί ο θάνατος μέσα στις τελευταίες ώρες. Σημαίνει ότι υπήρχε μια παθολογία η οποία ήταν εν εξελίξη και ήταν οξία. Συνεπώς θα είχε αναγνωριστεί, θεωρώ ότι αν είχε συμβεί ο έλεγχος όπως έπρεπε να συμβεί, θα είχε αναγνωριστεί από τους γιατρούς. Επομένως τώρα η οικογένεια θα κινηθεί εναντίον πολύ σοβαρό του νοσοκομείου και των γιατρών, φανταζόμαστε, έτσι. Περιμένουμε τα έγγραφα από το νοσοκομείο να δούμε τι προκύπτει από εκεί, να δούμε δηλαδή τι έγινε τελικά, ποιες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν και την επαλήθευση του εργαστήρια για την αιτία θανάτου τη δική μας. Τραγικό σε κάθε περίπτωση, κύριε Γαλεντέρη. Ένας άνθρωπος να πεθαίνει σε μια καρέκλα μέσα στο νοσοκομείο. Στα 43. Εντελώς αβοήθητος. Είναι τρομερό. Νέος άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλεντέρη. Χρήστο Χατζημίση, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε βεβαίως τα.